είμαστε λίγο πριν την εκδήλωση της επιθέσεως των Ισραηλινών στη Γάζα. Αυτή πρέπει να αναμένεται κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και κυρίως πόσο θα διαρκέσει. Και αν αυτή θα προκαλέσει μία ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή. Αυτός νομίζω είναι κίνδυνος. Να εμπλακούν και άλλα κράτη της περιοχής με αποτέλεσμα η κρίση να εξελιχθεί σε έναν ανοιχτό πόλεμο. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε από τώρα και δεν ξέρω και αν και ο στόχος του Ισραήλ μεταβάλλεται. Όχι, το Ισραήλ όμως εξ αρχής μετά αυτό το τρομερό κτύπημα της 7ης Οκτωβρίου, το οποίο έχει αφήσει ένα βαθύ στίγμα στην Ισραηλινή κοινωνία, η οποία ακόμα τελεί σε κατάσταση σοκ, έχουν πει ότι ποτέ ξανά δεν θα ανεχθούν να γίνει ένα παρόμοιο περιστατικό. Θα δημιουργήσουν τέτοιες συνθήκες, ούτως ώστε να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο. Το πώς θα γίνει αυτό θα το δούμε κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία ελπίζουμε να προκαλέσει όσο δυνατόν λιγότερο πόνο και όσο δυνατόν λιγότερους αμάχους. Και βεβαίως να μην επεκταθεί, διότι είμαστε κοντά και εμείς και φυσικά βλέπουμε τον ρόλο εξωγενών κρατών που θέλουν να παίξουν, όπως η Τουρκία, η οποία πολύ θα ήθελε και σε αυτή την κρίση να παίξει ρόλο έντιμου διαμεσολαβητή. Όμως έχει πάρει θέση ανοιχτά στο πλευρό της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, ως εκ τούτου είναι πάρα πολύ δύσκολο να την εμπιστευτούν και οι δύο πλευρές, και ήδη το Ισραήλ. Πώς μπορεί λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε και σε μια ευαίσθητη περιοχή, πώς μπορεί να επηρεάσει όλη αυτή η κατάσταση την περιοχή μας, και επειδή έχετε μελετήσει το θέμα και από νομικής πλευράς την κατάσταση στο Αιγαίο, υπάρχει έτσι κάποιο ενδεχόμενο να μας επηρεάσει, ειδικότερα εμάς την πλευρά μας? Ούτως ή άλλως μας επηρεάζει ήδη. Υπάρχουν πάρα πολλές ακυρώσεις στις κρατήσεις Ισραηλινών τουριστών. Ευτυχώς είμαστε στο τέλος της τουριστικής σεζόν, αλλά δεν πάβει να είναι μια απώλεια για τον κρατικό προϋπολογισμό και για την τσέπη όσων ασχολούνται με τον τουρισμό. Επίσης, υπάρχουν παράπλευρες απώλειες, δηλαδή εκτός από τον τουρισμό, έχει αρχίσει και υπάρχει μια ένταση, όχι εδώ στη Λέσβο, των μεταναστευτικών ροών. Ο τρίτος κίνδυνος, βέβαια, ο οποίος υπάρχει, είναι η Τουρκία να απομακρυνθεί έτι περαιτέρω από τη Δύση, να συνειδητοποιήσει ότι δεν πρόκειται να πάρει τα F-16, ότι δεν πρόκειται να πετύχει να έρθουν χρήματα από τη Δύση στα ταμεία της Τουρκίας, και να αλλάξει πολιτική και να επανέλθουμε στις κακές ημέρες του πρόσφατου παρελθόντος, όπου είχαμε προκλήσεις συνεχείς, όχι μόνο φραστικές, αλλά και επί του πεδίου.